Σας καλωσορίζουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της Βορείου Ελλάδας. Από ό,τι φαίνεται το γήπεδο έχει γεμίσει ασφιχτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για τη στήριξή σας. Έχουμε να τα πούμε σχεδόν 3 χρόνια μετά τον COVID. Ευχόμαστε να πάνε όλα τα πράγματα από εδώ και πέρα καλύτερα. Δεν θα μακρηγορήσω, θα φωνάξω τον πρόεδρο των πηγών, τον Δημήτρη τον Λεπίδα, να βγάλει ένα σύντομο λόγο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδος για αυτό που διοργανώνουν κάθε χρόνο και έχουν πόσες μέρες εδώ στο κήπεδο και δουλεύουν. Κύριε Δήμαρχε, ως πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου πηγών και του χωριανού μας, θα ήθελα να σας απονείμω μια πλακέτα για να σας ευχαριστήσω για την έπρακτη συμπαράστασή σας και τη στήριξη του Δήμου Νέστου, ώστε να γίνει η διαβίωση των συμπολιτών μας καλύτερη. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να χαιρετήσω και την παρουσία του βουλευτού του κ. Μακάριου Λαζαρίδη εδώ και των συναδέλφων στην αυτοδιοίκηση. Αγαπητέ Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε, όπως και εσείς, όπως και ο Σύλλογος εδώ, όπως και η Πολιτιστική Σύλλογη, να μπορούμε να μεταλαμπαδεύουμε τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις αρχαίγονες αυτές αξίες που χαρακτηρίζουν εμάς ως έθνος και να μπορούμε μέσα από αυτή την παράδοση, περνώντας στα παιδιά μας, να έχουμε μια συνέχεια. Πέρα λοιπόν όλων των άλλων, να ξέρουν συγχαρητήρια εδώ και στην ομάδα και φυσικά ο Δήμος θα συμμετέχει εδώ στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνουν. Έχουμε πει ότι θα αναλάβουμε ένα κεδαπάνι όλων των ηχητικών, ώστε αυτό που θα αποκομίσει η ομάδα να έχει τη δυνατότητα να είναι κάτι παραπάνω για να μπορέσει να έχει μια καλή αγωνιστική περίοδο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν μετά από 2 χρόνια, θα έλεγα, παύσης, όλους εσάς που σήμερα εδώ συμμετέχετε αθρώα και στηρίζετε και την ομάδα και το χωριό, και φυσικά η δική μας προσπάθεια θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ό,τι κάθε κοινότητα τοπική έχει προσθέσει το ενδιαφέρον, αλλά και για μας και για όλους εσάς αυτό που έχει προσθέσει τους αξία είναι, όπως είπα, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί με υγεία. Και τον χρόνο λοιπόν να είστε γεροί, δυνατοί, καλή συνέχεια και καλό γλέντι με την όμορφη αυτή ομάδα. Να καλέσω και τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά και καλά για την ημέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, Δήμαρχοι και Πρόεδρε, ότι συναντιόμαστε μετά από αρκετά χρόνια και ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα μπορούμε να συναντιόμαστε πιο τακτικά. Αλλά θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία πολύ σύντομα, μιας που βρίσκομαι σήμερα σε αυτό το όμορφο χωριό και αφού συγχαρούμε και την ομάδα τον Άρη για την εκδήλωση, να κάνω μία δωρεά η οποία είναι σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, μια δωρεά ενός απεινιδωτή, ενός σύγχρονου απεινιδωτή, που νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το χωριό, σημαντικό και χρήσιμο για το χωριό. Γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε γιατί θέλουμε να μεγαλώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα καρδιακά προβλήματα. Άρα λοιπόν θα παραδώσω τον απεινιδωτή στον πρόεδρο του χωριού. Είναι αυτονόητο ότι η ομάδα θα μπορεί, επειδή τον βλέπετε ότι μπορεί να μετακινηθεί, θα μπορεί η ομάδα να τον έχει, Δήμαρχε, κατά τη διάρκεια των αγώνων
εντός έδρας, οπότε νομίζω ότι με ένα σπάρο κάνουμε δύο τριγώνια. Δηλαδή και τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις Κυριακές ή τα Σάββατα στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ, δεν θα σας κουράσω άλλο. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον απεινητοποιή. Να ευχαριστήσουμε και τον δημοσιογράφο την Καβάλα, τον Τάσο του Μπατσίδη, που ήρθε να κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ. Και το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, δεν προλάβαμε να συστηθούμε, που τραβάει live την εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε για αυτό πάρα πολύ που έκανε τον κόπο να έρθει από τόσο μακριά. Ευχαριστούμε τους τραγουδιστές και ολόκληρη την ορχήστρα και ευχόμαστε να περάσετε καλά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στις πηγές. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στο μεγαλύτερο πανηγύρι του τόπου μου. Θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλα τα παιδιά της ομάδας για την άψογη διοργάνωση. Στη συνέχεια, για όλη την ορχήστρα μας, στα κλαρίνα μας, Νίκος Μακρύς, Κώστας Μπάους και ο μοναδικός Γιάννης Έτος. Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα, καλή διασκέδαση. Έλα ρε Νικόλα από Μακρύ. Μάνα μετά. Μια σιγουριά κύριε Καρακούστο. Αχα. Βασίλη. Ωραία πολλά παιδιά. Με τους καλούς, ναι. Γεια σου ρε Βασίλη με τα φώτα σου. Λεπέντε. Αντεγιά, για τέγιε. Αχ, για τέγιε λάτα. Ωραία τα χείλη σου. Αχ,
κόρσα, τον άσμα σου, ουρενό γραμμάτικο. Νικόλα μου χρόνι, είσαι ρε γάμα. Ο Τυρίδης, είσαι ρε καλυτέχνη. Αν δεν είναι σημαρή, παιδί του να πω, ουρε με να δεν ήξερε σου, βασιλικός μυρίζει εδώ. Ωραία βασιλικός μυρίζει εδώ για το πλέκι στο χώρο. Ωραία βασιλικός για μαντζουρανά να πούμε τα στήλη γραμμά. Τον έχει το μήκου παπά. Αλλά του σύνδεξα για σαρκαδιάνη, του σύνδεξα αριστή στεριά. Καρδιανή καημένη, του θάλασσα σπαρμένη, καρδιανή καημένη. Ωραία του σιδεύει, για σαρκαδιάνη, του σιδεύει την αρκαδιάνη. Καρδιγιάννη καημένη, τα βλέπτηκα ντυμένη να. Καρδιγιάννη καημένη. Τα τελευταία 11 χρόνια είμαστε το ίδιο διοικητικό. Από το 2011 έχουμε αναλάβει την ομάδα. Είμαστε μια παρέα 7-8 ατόμων. Τι και πέτυχε η ομάδα την προηγούμενη σειρά? Η ομάδα έχει μια σταθερότητα στη μεγαλύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας. Και φέτος έχουμε βάλει ως στόχο την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι κάποια άτομα που μπήκαν επιπλέον στο διοικητικό, μας βοηθάνε κάποιοι επαγγελματίες από το χωριό, ο πρόεδρος της κοινότητας, και έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς εκτός χωριού που βοηθάνε αυτή τη, για τη λειτουργία του συλλόγου. Τώρα από εκεί και μετά, όσον αφορά τη σημερινή εκδήλωση, αυτό είναι το πανηγύρι που κάνουμε στη παραμονή της Αγίας Παρασκευής κάθε χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι στο νομό Καβάλας που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια. Τα πράγματα πήγαν έτσι όπως περιμέναμε. Από ό,τι βλέπω είναι τεράστια επιτυχία, γέμισε ο χώρο. Εντάξει, υπολογίζαμε 2.000 κόσμο, είμαστε σε αυτά τα νούμερα. Πιστεύουμε ότι ευχαριστήθηκαν, εξυπηρετήθηκε ο κόσμος. Αυτή η εκδήλωση θα αποφέρει φυσικά ένα μεγάλο έσοδο για τη λειτουργία της ομάδας, ώστε να πετύχουμε και το στόχο που έχουμε θέσει. Θέλω να ευχαριστήσω από τη μεριά μου τους εθελοντές πάνω απ' όλα, τους χορηγούς που βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και τα παιδιά του διοικητικού που είμαστε εδώ και 2 μήνες και τρέχουμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή διασκέδαση να ευχηθούμε σε όλους. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λεπίδα που μας κάλεσε εδώ. Να γλεντήσουμε μαζί απόψε. Θέλω να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά της ομάδας εδώ του Άρη. Δυνατό όμως, δεν ακούω τίποτα. Μήπως είμαστε από άλλη ομάδα και δεν καταλαβαίνω, το ξέρω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι δηλαδή, αλλά τώρα είμαι Άρης εδώ. Τα λάβατε την Καλά να περάσουμε. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και μετά να χορέψουμε όσο θέλετε, όσα τέχετε και εσείς και εμείς. Γέντατος της τα καλιά σου, τα κουσμάρι θα μασώ. Αχ, βρε βλάβη, τι βρε βλάβη, τι μου ζηλέψες. Αχ, να ξέρεις τι μου ζηλεύεις και έρχεσαι και με παιδεύεις. Βρε το δουλάει βλαχά στα βούνα, σε πιστό νόσκο στα μάλια, σε πιστό νόσκο στα μάλια και τα φλούρια να ραδάρια. Στην αγκαλιά σου θα λέμε, στην αγκαλιά σου θα λέμε και ό,τι θέλεις θα λέμε. Άιντε νοσιά κοίτα κοίτερια στο που μια καημένη μάνα μου είχε βασανάστο πως μόνο να σε είναι σε μένα και μου πέσανε. Άι δεν το να σε είναι σε μένα και μου πέσανε. Ονομάζομαι Κωστόπουλος Γιώργος. Είμαι πρόεδρος της κοινότητας Ελλήνων του Δήμου Αυδείρων και ήρθα να συνδράμω στο Πανηγύρι των Πηγών και ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλη αυτή τη διοργάνωση που έγινε από τον Πολιτικό Σύλλογο, τον Σύλλογο το Ποδοσφαιρικό και να πω να πάρει στην καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια και εύχομαι αυτό να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί για χρόνια. Η ομάδα είναι τα τελευταία χρόνια στην Α κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Καβάλας. Πάντα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι στην πρώτη εξάδα τα τελευταία χρόνια. Φέτος στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Υπάρχει μια πολύ οργάνωση. Η ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολούνται με την ομάδα πολύ ενεργά και φέτος έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ορίμασε η σκέψη της ανόδου. Η σημερινή βραδιά πώς την είδατε? Η σημερινή βραδιά είναι μια βραδιά από αυτές που μόνο ο Άρης Πηγών ξέρει να προσφέρει στο κοινό του. Μετά από δύο χρόνια στέρησης που είχαμε λόγω της καταστάσεως, φέτος νομίζω ότι ο κόσμος πάλι ανταποκρίθηκε. Είναι μια ωραία βραδιά. Εύχομαι πάντα τέτοια για τον Άρη Πηγών. Ο κόσμος να διασκεδάζει και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που ζούμε την τελευταία. Λοιπόν, περνάμε καλά. Δεν ακούω ρε παιδιά. Περνάμε καλά. Για πάμε ρε Νικόλα μου. Ακούγε όντως και παιδιά να
φωνάζουν κι από τα μάτια της καρδιάς μανούλα να φωνάζουν. Θέλεις κόρη στιγμή η μάνα σου φωνάζεις. Γίνομαι καλύτερος γιατρός ποτέ δεν τον αλλάζεις. Άρης Πηγών είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στο αεραστεχνικό πρωτάθλημα της Καβάλας στην ΑΕΠΣ Καβάλας και κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το πανηγύρι που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά που συγκεντρώνεται τόσος κόσμος. Είχαμε 3 χρόνια τα οποία ήταν πολύ δύσκολα λόγω του κορονοϊού. Φέτος είχαμε τη χαρά να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο από τα προηγούμενα χρόνια. Μας στηρίζει ο κόσμος, μας στηρίζουν οι χορηγοί και θα ήθελα πολύ να τους ευχαριστήσω. Η διοίκηση είναι 11 χρόνια, είμαστε οι ίδιοι, απλά εναλλάσσονται οι ρόλοι. Αυτό είναι μια από τις επιτυχίες της ομάδας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υπάρχει αυτό το δέσιμο μεταξύ της διοίκησης και το μεταφέρουμε όλο αυτό το κομμάτι στους παίχτες τους οποίους έρχονται στην ομάδα για να παίξουν ποδόσφαιρο και γινόμαστε όλοι μια οικογένεια. Λες να μας δένα.
σκάσω. Άιντε σιγά σιγά μαρί, η σπιδάνη. Σιγά σιγά εγώ που περπατάς. Άιντε σιγά σιγά εγώ που περπατάς. Γιατί με σούλα ασόνικα. Άιντε κανείς τους γιους μαρί εις τη Γιάννη. Κανείς τους γιους να χαιρόνται. Γεια σου, πρόεδρε.